μέσα μπορεί. Τι πληροφορία. Ε? Τι θα πει ο πρωθυπουργός. Πήραν τηλέφωνο τον παπά, να το ρωτήσει. Τι. Όχι. Το μόνο που έχω εγώ και μπορώ να το πούμε είναι από χθες το βράδυ ότι η διαδικασία εξελίσσεται κανονικά. Καμιά προσδοκία έχει κολλήσει. Τι θέλετε να αλλάξει αυτό το τοπίο, για πείτε μας. Ποια είναι η προσδοκία της κυβέρνησης. Νομίζω ότι αυτό το οποίο έχει ήδη αλλάξει και αυτό ήταν η προσδοκία όλων μας, ήταν ότι μετά από 27 χρόνια που απελευθερώθηκε κατά κάποιο τρόπο το μονοπόλιο στον τηλεοπτικό χώρο, γίνεται για πρώτη φορά επιτέλους διαγωνισμός, κλείνει έτσι ένα κενό 27 χρόνων που ήμασταν στον αέρα, παρόλες τις συνταγματικές προβλέψεις. Γιατί είναι γεγονός ότι πάρα πολλοί νόμοι προβλέπαν διαγωνισμούς, νομίζω τουλάχιστον 4 διαγωνιστικές διαδικασίες δεν γίνανε, πάρα πολλές παρατάσεις είχαν δοθεί. Η προσδοκία λοιπόν ήταν ότι επιτέλους θα μπει και εδώ μια τάξη τυπική, νόμιμη, συνταγματική, έχετε δημοκρατική, όμως πλουραλιστική. Ωραία. Αυτό θα γίνει. Επειδή αυτό ήταν κάτι που και σχεδόν θα γίνει τελικά, όλα τα κόμματα το ήθελα. Έτσι, δηλαδή τη ρύθμιση, να το πούμε έτσι, του τοπίου. Μπορείτε να μου δώσετε με ένα σαφή τρόπο ποιο είναι το τοπίο που ρυθμίζεται. Διότι εγώ δεν έχω καταλάβει. Ειλικρινά σας λέω, δεν έχω καταλάβει. Και δεν το λέω ούτε για να προβοκάρω ούτε τίποτα. 4 άδειες. Μάλιστα. 4. Έχει άλλες διαφωνίες. Άλλος έλεγε πρέπει να είναι ελεύθερα. Άλλος έλεγε πρέπει να είναι παραπάνω κτλ. Είπατε 4. Είπατε κάποια στιγμή θεματικές. Ο αρμόδιος υπουργός πριν από μια εβδομάδα έγραψε και σε συνέντευξή του το είπε ότι αμέσως μετά ακολουθεί η διαδικασία των θεματικών. Μάλιστα. Πόσες. Είπατε επίσης περιφερειακές. Το είπε και ο αρμόδιος υπουργός επίσης. Πόσες αναπεριφέρεια να ξέρει κανείς το περιβάλλον. Είναι σαφές το περιβάλλον. Όχι. Άμα δεν ξέρεις. Αρχίζουν μετά η κουβέντα, ναι, αλλά εσύ είπες ότι το διαμορφώνω με βάση την αγορά. Αλλά άμα δεν ξέρω το περιβάλλον, ποια αγορά διαμορφώνουμε. Δηλαδή, όντως χρειάζεται ρύθμιση στο περιβάλλον. Όντως πρέπει να πληρώσουν οι μετέχοντες στην διαδικασία, διότι δεν γίνεται να παίρνεις δημόσιο αγαθό χωρίς να πληρώνεις. Καμία αντίρρηση. Όντως πρέπει να υπάρχουν κανόνες. Εργαζόμενοι, δάνεια που πρέπει να αποπληρώνονται, περιεχόμενο για το οποίο δεν έχει συζητήσει ποτέ κανείς κτλ. Όντως πρέπει να υπάρχουν όλα αυτά. Το περιβάλλον. Είναι γεγονός ότι. Σήμερα ο κύριος Λαβέρδος θα καταθέτει μια πρόταση γιατί θέλει να πάρει κανάλι. Και είναι, λέει. Και ο κύριος Κεδίγολου που θέλει και αυτός να πάρει κανάλι, λέει, καλά, θα βάλω κι εγώ κάποια λεφτά, αλλά. Μήπως να περιμένω, γιατί εγώ θέλω να το ρίξω στο X Factor από το πρωί μέχρι το βράδυ, ας πούμε. Και μετά έρχεται ο κύριος Παπαχριστόπουλος και λέει, εντάξει, εγώ θα βάλω, ρε παιδί μου, λεφτά, αλλά βασικά με ενδιαφέρει να έρθω στην Αττική, ας πούμε, που είναι και 5 εκατομμύρια τηλεθεατές, να κάνω και ένα δικτυάκι με μερικούς περιφερειακούς και να έχω και στην πραγματικότητα κι άλλο πάνω. Ξέρουμε το περιβάλλον. Εγώ θα έλεγα ότι πράγματι έτσι είναι, ότι είμαστε σε ένα καινούριο χώρο, ο οποίος έχει πάρα πολλές παραμέτρους που δεν έχουν ακόμα όλες προσδιοριστεί. Και μάλιστα αυτό το πρόβλημα, αν θέλετε, αυτή η σύνθεση του προβλήματος μεγενθύνεται, διότι έχουμε ήδη και μια υφιστάμενη κατάσταση που το κάνει ακόμη πιο προβληματικό. Δηλαδή, έχουμε ήδη και επαγγελματίες στον χώρο, και εργαζόμενους στον χώρο, και παραγωγή πιθανά ειδήσεων ή προγράμματος στον χώρο. Δηλαδή, είναι ακόμα πιο μπλεγμένο, διότι πρέπει να επιλύσεις ένα γόρδιο δεσμό που έχει ήδη φορτώσει πάρα πολλά προβλήματα. Γι' αυτό και η διαδικασία ξεκίνησε να γίνεται βήμα-βήμα. Γιατί είναι πραγματικότητα αυτή τη στιγμή. Δεν ξέρω αν έχετε λιγάκι δει και τι συζητάμε και στην εστιαστική. Ναι, ο χώρος αυτός είναι φορτωμένος και με αρκετά θέματα σχέσεων με τράπεζες, που αναρωτιέσαι πώς θα λυθούν τώρα που επιτέλους. Η επαναστολή που τελειώνει η διαδικασία των αδειών, της τηλεοπτικής αδειοδότησης, διότι μπήκε ένα ερώτημα. Δίνεται ένα δάνειο σε ένα κανάλι, σε έναν διευθύνοντα σύμβουλο τράπεζας. Πώς θα το διαχειριστείτε τώρα που δεν ξέρετε αν θα έχει άδεια ή όχι. Αν κλείσει, για παράδειγμα. Διότι όλα, δηλαδή, είχε δημιουργηθεί μέσα σε ένα ασαφές περιβάλλον χωρίς άδειες. Είχαν απονεμηθεί ή προσωρινές ή κάποιοι είχαν με το έτσι θέλω λειτουργία τηλεοπτικού καναλιού. Όλο αυτό αφέθηκε και έγινε τόσο πολύ μπλεγμένο που τώρα πράγματι, εγώ θεωρώ ότι είναι σοβαρό αυτό που είπατε, ότι για να μπορέσουν να καθοριστούν οι κανόνες και τα χαρακτηριστικά σε κάθε πεδίο, χρειάζεται πολλά συγκεκριμένα βήματα που δεν είναι όλα προσδιορισμένα εκ των προτέρων. Ναι, δεν είναι προσδιορισμένα, εγώ θα συμφωνήσω. Όμως οι επιχειρηματίες που είναι σήμερα κλεισμένοι στα δωμάτια επικοινωνίας του Big Brother που έχετε στήσει εκεί στη Γενική Γραμματεία, παίζουν τα ωραία τους εκατομμύρια και τους εργαζόμενους φυσικά και τις επιχειρήσεις τους. Και εσείς τους λέτε ότι εγώ δεν το ξέρω το περιβάλλον αύριο. Μπορεί να σου έχω άλλους 10 από πίσω και να σου δαγκώνουν την αγορά. Αυτό λέτε. Αυτό είναι πολιτική. Καταρχήν εγώ ή είναι μεθόδευση από την πλευρά σας για να ελέγξετε πλήρως όλο το τοπίο. Εγώ λοιπόν θέλω να πω πρώτα απ' όλα ότι δεν μπορεί να γίνει αλλιώς. Όποιος θέλει να διαχειριστεί ένα δημόσιο αγαθό και θέλει να συμμετάσχει σε ένα δημόσιο διαγωνισμό πρέπει να πληρώσει. Δεν μπορώ να δεχτώ τη λογική, δίνουν τα ωραία τους λεφτοδάκια, γιατί επιλέξανε να είναι εκεί. Επιλέξανε να είναι επιχειρηματίες. Όλα αυτά τα χρόνια. Επιλέξανε να είναι επιχειρηματίες και δεν πειράζει καθόλου. Αν διαγωνιστούν, έτσι. Απορώ που έρχεται. Δεν με πειράζει καθόλου. Που έρχεται ένα και σου λέει: θέλω να βάλω λεφτά και του λες όχι. Γιατί. Δηλαδή προσέξτε να δείτε. Έρχεται λοιπόν ο επιχειρηματίας. Α, πούμε για το Αλαφούζο που είναι εδώ. Έρχεται λοιπόν ο επιχειρηματίας έτσι και λέει: εγώ δίνω 10. Και έρχεται ένα άλλο επιχειρηματίας, ο κ. Καλογρίτσας, ας πούμε, που έχει πάρει και μερικά έργα. Και λέει, όχι, εγώ θα δώσω 15. Μάλιστα, παλικάρι μου, πάρτε να δει. 15. Ναι, αλλά εγώ θέλω να δώσω 10. Λέει ένας άλλος από δίπλα. Θέλω να βάλω κι εγώ λεφτά στην αγορά. Όχι, του λες.
Θα πάρει μόνο ο ένας. Αυτό είναι αυτό η έννοια. Βάλουνε... Η έννοια του διαγωνισμού λοιπόν αυτό είναι. Ναι, λέω. Εάν έχεις λοιπόν επιχειρηματίες και στο διευρύνουμε αλλιώς... και στην αντίληψη του πώς λειτουργεί το γενικός, ας πούμε. Έχεις έναν επιχειρηματία, τον οποιοδήποτε επιχειρηματία, τον οποίο ελέγχεις και πρέπει να ελέγξεις τα κεφάλαιά του κτλ. Υπάρχουν, δεν υπάρχουν. Ο οποίος σου λέει θέλω να βάλω λεφτά σε ένα χώρο. Γιατί του λες όχι. Εδώ λοιπόν φαίνεται γιατί είναι διαφορετική αυτή η κυβέρνηση σε σχέση με τις άλλες. Γιατί παραδείγματος χάρη οι προηγούμενες κυβερνήσεις δώσανε στην DGM με ελάχιστο τίμημα χωρίς να δουν ενημερώτες, χωρίς να δουν μετοχικό κεφάλαιο, χωρίς να δουν ηγετικές επιστολές, όλο το ψηφιακό μπουκέτο. Ενώ εδώ πέρα γίνεται διαγωνισμός και ο καθένας πρέπει να δώσει και ενημερώτα τραπεζική, ασφαλιστική, φορολογική και έλεγχο ποθενέσχες και τίμημα μετά από διαγωνισμό. Και όχι στημένο με έναν ανάδοχο, όχι στημένο όλο το ψηφιακό πάνελ. Αυτό όλες γιατί δεν μπορούσε να υπάρχει γενικά. Γιατί αυτό έγινε. Αυτό λέμε, δεν ήρθε άλλο, δεν εμφανίστηκε άλλο. Ναι, βέβαια και γι' αυτό βέβαια, και ο κύριο Κεδίκοκλου φρόντισε να κλείσει την ΕΡΤ για να μην υπάρχει κανένα ανταγωνισμό στον δημόσιο χώρο. Αλλά αυτό το πείτε στην τοποθέτησή σα. Καραμέλα την κάτι που ζει όλη η Ελλάδα. Ήταν ένα νόμο που ψηφίστηκε από τη Βουλή και επικυρώθηκε από το Συμβούλιο τη Επικρατεία. Ωραία. Θα έρθει σε άσκηση, κύριε Δίκοκλου, η πραγματικότητα είναι. Εσεί δεν περιμένατε, βέβαια, το Συμβούλιο τη Επικρατεία για το δικό σα. Γιατί δεν ανοίγετε την αγορά, κύριε Φάμελε. Λοιπόν, γιατί δεν αφήνετε λοιπόν, την αγορά να επενδύσει στην αγορά. Μέχρι τώρα ξέρετε πόσα κανάλια έχουν κλείσει. Από τότε που άνοιξε η αγορά. Ρυθμίστηκε η αγορά από μόνη τη. Ρυθμίστηκε. Βεβαίω. Αυτορυθμίστηκε η αγορά όπω γίνεται πάντα στην ελεύθερη οικονομία. Εδώ, κύριε Οικονομού, εγώ θα ήθελα να σα πω ότι από τη μεριά τη κοινωνία που εκπροσωπούμε εμεί, διότι εμεί δεν εκπροσωπούμε μόνο τον εαυτό μα, ούτε θα έχουμε το αλάθητο, τουλάχιστον οι βουλευτέ του ΣΥΡΙΖΑ, λέμε το εξή. Η κοινωνία στην οποία ζούσαμε είχε 8 τάχα τις ρυθμισμένα κανάλια με σχέσεις εργασίας αυτές που ζούσατε εσείς με τους συναδέλφους σας. Με ιδιοκτησίες εμφανείς ή αφανείς που ξέρατε εσείς, γιατί κάποιοι ξέρατε ότι δεν είχαν έδρα στην Ελλάδα. Με τραπεζικές σχέσεις αυτές που αποκαλύπτονται τώρα στην Εξεταστική Επιτροπή. 90% παραδείγματος χάρη. Ακάλυπτος κινδύνος. Άρα είχατε μια αγορά, είχαμε μια αγορά, η οποία όχι απλά ήταν ρυθμισμένη, ήταν απορυθμισμένη πλήρως. Αναξιόπιστη και μη βιώσιμη πλήρως. Για τον αριθμό μιλάμε, κύριε Φάμελε, μην ξεφεύγετε τώρα. Λοιπόν, έτσι. Κύριε Οικονόμου, μιλάμε για τον αριθμό. Έρχεται λοιπόν αυτή η κυβέρνηση και λέει, επειδή όταν τα αφήσαμε στην αγορά και βέβαια στους πολιτικούς φίλους της αγοράς, οι οποίοι κάναν μόνο κομπρεμί με την αγορά, αλλά δεν την ελέγχουν ούτε την οργανώνανε, ούτε εξασφαλίζανε το δημόσιο συμφέρον, ερχόμαστε λοιπόν εμείς συνολικά ως κοινωνία, όχι ως ΣΥΡΙΖΑ ή ανεξάρτητοι Έλληνες ή οικολόγοι πράσινοι. Ερχόμαστε συνολικά και λέμε, να μπει λοιπόν ένα όριο το οποίο εξασφαλίζει ταυτόχρονα ότι θα έχουμε κανάλια. Επιχειρηματικότητα, πλουραλισμό, ανταγωνισμό, βιωσιμότητα. Πείτε και το. Τεχνική επάρκεια. Πείτε το τώρα. Αυτά λοιπόν εξασφαλίζονται. Μισό λεπτό, κύριε Κεδικόγλου. Όχι, πείτε, πείτε το το όριο. Αυτά, εγώ λοιπόν, από την αρχή σας ρωτάω. Πείτε αυτά, το το όριο. Λοιπόν, έχουμε λοιπόν τώρα τις παραμέτρους και λέμε. Άρης Πηλιοτόπουλος, Νέα Δημοκρατία, υπουργός σας. 2,5 κανάλια αντέχει η ελληνική αγορά. Μισό, κύριε Οικονόμου. Μου είπατε... Μα τι είναι ο Θεός, είναι ο Σπυριωτόπουλος και μας τον επικαλείστε. Όχι, έχω επειδή κι άλλο. Το είπε ο Σπυριωτόπουλος, τι έγινε. Έχω κι άλλο. Στο Δήμο είναι σπίτι του σήμερα, πόσο ξέρω. Κυριακού, είναι μέσα στο διαγωνισμό. Λοιπόν. 2 κανάλια αντέχει η ελληνική αγορά. Ωραία. Το είπε, δεν το είπε. Αντένα. Μέσα στο διαγωνισμό είναι σήμερα. Και τι έγινε, τι σημαίνει αυτό. Άρα λοιπόν έχουμε τους ανθρώπους της πολιτικής ή της επιχειρηματικότητας του χώρου που λένε 2-2,5. Τα νούμερα. Εσείς λέγατε τα ότι οι εργολάβοι δεν πρέπει να παίρνουν κανάλια και να αναμειγνούν τα μεταμέσα ενημέρωση. Και σήμερα έχετε εργολάβο που παίρνει άδεια. Δεν θέλετε ή να θέλει να πάρει άδεια. Μάλλον δεν θέλετε να αφήσετε. Όχι, θέλω να σας το πω όμως και αυτό να το ακούσετε. Ναι, αλλά έχετε εργολάβο που επιθυμεί να πάρει άδεια. Θέλετε να με ακούσουν και οι τηλεθεατές ή θέλετε να με κόβετε. Όχι, για να απαντάτε πάνω στο λόγο. Επειδή ξέρω ότι έχουν πάρα πολύ καλή σχέση, γι' αυτό το λέω. Λοιπόν, λέω λοιπόν όσον αφορά αυτό ότι ο αριθμός των τεσσάρων εξασφαλίζει και ότι η αγορά δεν θα είναι πλήρως απορυθμισμένη και μη βιώσιμη όπως ήταν μέχρι τώρα και ήταν στημένη στα θαλασσοδάνεια και σε προνομιακές σχέσεις κομπρεμί με το πολιτικό σύστημα και τους τραπεζίτες, γιατί αυτό γινότανε. Ο αριθμός καθορίζει αυτό το περιβάλλον. Απ' την άλλη μεριά ταυτόχρονα, τη βιωσιμότητα εξασφαλίζει ο αριθμός. Απ' την άλλη μεριά ταυτόχρονα, εμείς έχουμε και την προσέγγιση. Ξέρω ότι το κανάλι σας διαφωνεί, αλλά επειδή το κανάλι σας εκφράζει και την πολιτική θέση που ο κ. Αλαφούζος είπε ότι είναι συγκεκριμένη και μονοσήμαντη. Είναι δικαίωμά σας να την εκφράζετε. Εμείς λέμε λοιπόν ότι και το high definition αυτή με τους προπλέκτες που έχουμε στη χώρα και με το επίπεδο τηλεοπτικών συγκροτήτων που έχουν την Ευρωπαϊκή Επιτροπή δίνει δυνατότητα για 4 κανάλια high definition για 10 χρόνια άδεια. Αυτό. Αυτό είναι ξεκαθαρισμένο και συζητήθηκε και μέσα στη Βουλή. Παρά τα αυτά, εγώ λέω το εξής. Εγώ άκουσα τον πρόεδρο της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών που είπε ότι υπάρχει χώρος. Υπάρχει χώρος και χρόνος. Έπρεπε να ξεκινήσει ο διαγωνισμός. Αυτό το περιβάλλον το οποίο μέχρι τώρα υπήρχε, κανείς δεν ήθελε να συνεχιστεί. Υπάρχουν υπεύθυνοι για την κατάσταση που υπήρχε μέχρι τώρα και υπάρχουν υπεύθυνοι για την αλλαγή. Εμείς λοιπόν είμαστε υπεύθυνοι για το ότι επιτέλους εφαρμόζεται το Σύνταγμα και στην αδειοδότηση τηλεοπτικών συχνοτήτων. Αυτό είναι η πραγματικότητα. Ωραία. Λοιπόν, κύριε Κεδίκοκλου, το θέμα είναι. Θέτουμε τις ίδιες ερωτήσεις. Διότι και εσείς έχετε την κατηγορία για πρώτο τον έντιμο βίο. Αφού εκφράσω την έκπληξή μου για το πώς ο πλουραλισμός εξυπηρετείται.